εθνικής εξουσίας με ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, με αποκέντρωση στην περιφέρεια, με πόρους και αρμοδιότητες και με ένα κράτος επιτελείο το οποίο θα κρατήσει τους βασικούς τομείς διακυβέρνησης, εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα, δικαιοσύνη και την επίλυση όλων των άλλων προβλημάτων υγείας, παιδείας, κυκλοφοριακό, θα την εκχωρήσει στην πρώτη γραμμή της επαφής του πολίτη με το δημόσιο, που θα είναι πλέον η Δήμη και η Περιφέρεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια στον πολίτη χωρίς έκπτωση των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του. Δεν θεωρούμε, όπως η Νέα Δημοκρατία, τη δικαιοσύνη κομματικό φέου, αλλά θωρακίζουμε θεσμικά την ανεξαρτησία της, δημιουργώντας μια δικαιοσύνη αξιόπιστη, ταχεία και αποτελεσματική, με κύρος στον ελληνικό λαό. Συμπολίτησες και συμπολίτες, φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟ είναι αυτό που έδωσε τα προηγούμενα χρόνια νέες αναπτυξιακές προοπτικές στο νησί μας. Θυμίζω χαρακτηριστικά το 1987 ίδρυση της Ιόνιας Περιφέρειας με έδρα την Κέρκυρα. 1984 ίδρυση και στέγαση στην Κέρκυρα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟ είναι αυτές που δρομολόγησαν την κατασκευή των μεγάλων υποδομών στο νησί μας. Νέο οδικό δίκτυο, νέο νομαρχιακό νοσοκομείο, νέο δικαστικό μέγαρο, σχολική στέγη. Αφήσαμε τις βάσεις, άνοιξαμε τους δρόμους. Θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε κάνει περισσότερα, όμως δημιουργήσαμε τη βάση πάνω στην οποία αντί να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να χτίσει και να συνεχίσει, καθήλωσε την Κέρκυρα τα 3,5 τελευταία χρόνια σε μια πρωτόγνωρη στασιμότητα. Και όχι μόνο δεν προχώρησε κανένα έργο υποδομής, αλλά σε πολλά ζητήματα γύρισε τον τόπο μας πίσω. Υπενθυμίζω από την άμωση περαιτέρω του Ινστιτούτου Ελέας, απομάκρυση της ΔΥΠΕΙΟΝ Ιωνίσεων, υπάγομαστε πλέον στην Πάτρα, απομάκρυση του υποκαταστήματος της Τράπεζας Ελλάδος από την Κέρκυρα. Ταυτόχρονα, παρέλειψε να εντάξει την πόλη της Κέρκυρας στους αστικούς χώρους ανάπτυξης, όπως επίσης υποβίβασε το νησί μας στην τρίτη κατηγορία του χωροταξικού σχεδιασμού που έφτιαξε ο κ. Σουφλιάς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη νέα χωροταξική μελέτη της χώρας. Οι υποσχέσεις του κ. Καραμαλή το Μάρτιο του 2004 έξω από το Δημοτικό Θέατρο παρέμειναν γράμμα κενό. Γι' αυτό, κερκυραίες και κερκυραίοι, στις 16 του Σεπτέμβρη επιτέλους σταματάμε το κατήφορο και αλλάζουμε σελίδα. Σήμερα η κατασκευή, η ολοκλήρωση των υποδομών του νησιού μας είναι όρος επιβίωσης για την Κέρκυρα. Άμεσες προτεραιότητες μας είναι παρεμβάσεις βελτίωσης στο οδικό δίκτυο του νομού, επιτέλους να ξεκινήσουν οι παρακάμψεις, άμεση ολοκλήρωση του νέου νομαρχιακού νοσοκομείου της Κέρκυρας, αλλά και στελέχωσή του με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Λήψη μέτρων αποτελεσματικών για την ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στο νομό μας. Κατασκευή σχολικών υποδομών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Μελέτη, σχεδιασμός, αλλά και επιτέλους εφαρμογή για τον κερκυραϊκό ελαιώνα και ταχεία και άμεση καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες μας. Ταχεία επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της Κέρκυρας μέσω της λύσης των πραγμάτων και άμεση αποπεράτωση του νέου δικαστικού μας μεγάλου. Ταυτόχρονα δεσμευόμαστε ότι ενισχύουμε και ενδυναμώνουμε τη διοικητική οντότητα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ως νησιώτικης περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος και τις συνθήκες του Άμστερνταμ και της Λίκαιας που έχει υπογράψει η χώρα μας. Φίλες και φίλοι, χωρίς αμφιβολία,
οι εκλογές πέρα από τον αγώνα για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι και ένας προσωπικός αγώνας. Διεκδικώ την πρώτη θέση στην καρδιά σας, διεκδικώ την πρώτη επιλογή στη συνειδητή ψήφο σας. Η πορεία μου, οι αγώνες μου, η πολιτική και κοινωνική μου δράση είναι συνδεδεμένες με την Κέρκυρα, με τη ζωή των Κερκυραίων. Δεσμεύομαι λοιπόν για τη δίκαιη κοινωνία, τη δυνατή Ελλάδα, αλλά και την ισχυρή Κέρκυρα.